πήραν υπόψη οι εισαγγελείς το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε αυτό η θανάτωση του Αλβανού διαρρήκτη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Με δεδομένες τις συνθήκες, μια ανθρώπινη ζωή βεβαίως αφαιρέθηκε, αλλά αφαιρέθηκε υπό τις ειδικές συνθήκες και το καθεστώς τρόμου και πανικού που επικρατεί στην περιοχή. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και θα πρέπει να είναι ένα μάθημα και για το μέλλον. Κύριε Συνηγόρη, ακούσαμε ότι ο εντολέας σας δήλωσε σοκαρισμένος και σφόδρα μετανιωμένος για ό,τι έγινε. Και τελείως μετανιωμένος. Αυτή τη στιγμή ο εντός εισαγωγικών θήτης είναι το θύμα στην πραγματικότητα. Έχει υποστεί όλη την ψυχική ταλαιπωρία του σε αυτή την αιρή ηλικία. Έγινε υπαίτιος, έστω ακούσια να θανατωθεί ένας άνθρωπος. Και έχει αναστατωθεί η οικογένειά του, έχει αλλάξει η ζωή του τις τελευταίες μέρες. Είναι το πραγματικό θύμα, αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.